Πόσο σημαντική τώρα είναι η Μεγάλη Εβδομάδα και τι γιορτάζουμε σήμερα, την απάντηση θα μας τη δώσει ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος, θεολόγος. Κύριε Ασημακόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα και καλή Μεγάλη Εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα σας, καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν με το ερώτημά μου. Πόσο σημαντική είναι η Μεγάλη Δευτέρα και τι γιορτάζουμε σήμερα. Η Μεγάλη Δευτέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ουσιαστικά είναι το ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδος. Εκκλησιαστικά βέβαια η Μεγάλη Δευτέρα εορτάστηκε χθες. Το λέω αυτό γιατί σήμερα το απόγευμα, σε λίγο, θα ψαλθεί ο όρθρος της επόμενης μέρας, Μεγάλης Τρίτης. Το γεγονός το οποίο σήμερα επικρατεί στις ακολουθίες και είναι το κυρίαρχο, είναι η παραβολή του Χριστού με τίτλο «Η παραβολή των 10 Παρθένων». Με πολύ απλά λόγια, είναι μια πομπή γαμήλια που εκείνα τα χρόνια ήταν έτσι, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Συνήθως υποδέχονταν τον νυμφίο κρατώντας λαμπάδες, κρατώντας φαναράκια τα οποία καίγαν λάδι για να λάμψουν. Ανάμεσα λοιπόν στο πλήθος υπήρχαν και 10 γυναίκες, 10 Παρθένες. Οι 5 εξ αυτών είχαν επαρκές λάδι και οι άλλες 5 είχαν λίγο λάδι. Οπότε επειδή αργούσε ο νυμφίος, καθότι δεν ήταν συγκεκριμένη η ώρα που θα έρθει, αυτές οι 5 που δεν είχαν επαρκές λάδι ζήτησαν από τις άλλες 5, οι οποίες δεν μπορούσαν να τους δώσουν γιατί θα τελείωνε το δικό τους. Στο χρονικό διάστημα λοιπόν που πετάχτηκαν, να το πω έτσι απλά, στην αγορά για να αγοράσουν το λάδι που χρειάζονταν, ήρθε ο νυμφίος, μπήκε μέσα, έκλεισαν οι πόρτες, ξεκίνησε ο γάμος. Όταν αυτές λοιπόν χτύπησαν την πόρτα, η απάντηση που πήραν ήταν πολύ άσχημη, ότι δεν σας γνωρίζω, δεν σας ξέρω. Είναι μια σκληρή απάντηση και έμειναν εκτός του νυμφώνος, εκτός δηλαδή του γάμου. Όπως είπαμε, είναι παραβολή. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ιστορία που έχει ένα συμβολικό νόημα. Για τους αρχαίους η λέξη λάδι ήταν έλεον και εύκολα τη συνδυάζαμε με τη λέξη έλεος. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά εδώ σηματοδοτεί ο Χριστός με την παραβολή του είναι ότι αν κάποιος θέλει να μπει στο γάμο, και γάμος εδώ είναι η παραδείσια ζωή, αυτό θα γίνει με έργα ελεημοσύνης, με τη συναλληλία μεταξύ των ανθρώπων, με την συγχώρεση. Η λέξη συγχώρεση σημαίνει ότι χωράμε μαζί στον ίδιο τόπο. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε μαζί στο ίδιο δωμάτιο, στον ίδιο τόπο, στον ίδιο παράδεισο, όπου ο παράδεισος δεν είναι βέβαια τόπος, είναι μια κατάσταση για την εκκλησιαστική ζωή. Εάν εγώ και εσείς δεν θέλουμε να βλέπουμε ένας τον άλλον πρόσωπο κατά πρόσωπο. Αυτό είναι και η κόλαση, μια κατάσταση μοναξιάς και αποξένωσης. Και το μήνυμα το σημερινό είναι ότι για να βιώσουμε τα γεγονότα του Πάσχα, της Μεγάλης Εβδομάδος, χρειάζεται από τη ψυχή μας να μαλακώσει, να υπάρχει, όπως είπαμε, έλεος και έργα ψυχικής και υλικής φιλανθρωπίας. Μάλιστα. Κύριε Σαμακόπουλε, είστε ένας εκπαιδευτικός, ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των μαθητών σας. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς η νέα γενιά, μαθητές γυμνασίου, λυκείου, αντιλαμβάνονται τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα μηνύματα που προκύπτουν μέσα από αυτή την περίοδο. Σίγουρα λόγω της περσινής κατάστασης που δεν υπήρχε καμία συμμετοχή κανενός στις ακολουθίες, λίγο έχουμε χάσει το βηματισμό μας. Τα παιδιά μέχρι τουλάχιστον που κλείσαμε το σχολείο είναι αρκετά μουδιασμένα για τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα. Τους φαίνεται και λίγο παράξενο το γεγονός ότι θα επιτραπεί έστω και υπό όρους και υπό τα μέτρα που είπατε πριν η συμμετοχή των πιστών. Νομίζω όμως ότι με το λίγο ή με το πολύ ο καθένας λαμβάνει τα βιώματα. Το πιο έστω λίγο δύσκολο να χωρέσει στο μυαλό τους και στην ψυχή τους κυρίως, είναι αυτή η αίσθηση ότι ο Θεός πεθαίνει. Έχουμε φτιάξει και μία κοινωνία και μία θρησκεία, αν θέλετε. Η θρησκεία είναι κάτι διαφορετικό από την Εκκλησία, άλλη φορά ίσως το αναλύσουμε, όπου οι ιδιότητες του Θεού είναι ο παντοδύναμος, σωστό βέβαια, κανείς δεν το αρνείται, αλλά και ο απόμακρος, κάτι μακρινό. Όταν λοιπόν καλείται να βιώσει τον κοντινό φίλο Θεό, ο οποίος πεθαίνει χωρίς να το έχει αυτός ανάγκη, αλλά εμείς το έχουμε ανάγκη, αυτό είναι κάτι που πρώτον δύσκολα το χωράει το μυαλό μας και δεύτερον, αν μπούμε στην ουσία του θέματος, μας ξεβολεύει αρκετά. Και ενώ μας ξεβολεύει, γιατί εκείνη τη στιγμή τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτό και ο καθένας, να το πω έτσι διαφορετικά, αναλαμβάνει την ευθύνη του. Η ευθύνη είναι διπλή. Δηλαδή, εντάξει, αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να πει κάποιος. Είναι μια ιστορία της Εκκλησίας που εμένα μου είναι παγερά διάφορη. Για μένα το Πάσχα είναι, ας πούμε, παράδειγμα, οι διακοπές μου.
Αλλά αν κάποιος θέλει να εισέλθει στο εκκλησιαστικό βίωμα, πραγματικά συγκλονίζεται από αυτή την αίσθηση της νεκρής αγάπης, αφού νωρίτερα προδόθηκε πάνω στο Σταυρό. Και φυσικά μετά ακολουθεί το μεγάλο βίωμα της Ανάστασης, όπου όλο αυτό είναι πρόσκαιρο και σταματά, και εκεί ακριβώς καλείται να βιώσει τη μεγάλη χαρά που αναστήθηκε αυτή η σταυρωμένη αγάπη. Μάλιστα. Κύριε Σμακόπουλο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, βέβαια, και για την ανάλυση των μηνυμάτων που προκύπτουν, τουλάχιστον για την Μεγάλη Δευτέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.